Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος, καθώς είναι και πολύ αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε, κύριε Γιάνναρε? Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Το συζητάγαμε και το πρωί με το μετεωρολόγο μας ότι πάμε σε μέρες που θα έχουμε και μελτέμι και ζέστη. Πράγματι, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, αλλά δυστυχώς και τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν μονή των συνδικών αυτών μέχρι και τουλάχιστον τις 20 του μήνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ υψηλότερο στο λεγόμενο φυσιολογικό για την εποχή. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαστε σε συνθήκες καύσων, αλλά θα είμαστε σταθερά σε θερμοκρασίες πάνω από τους 37-38, τοπικά σε κάποιες περιοχές, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Θα καταγράφονται και θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Ταυτόχρονα, κατά περιόδους, θα έχουμε το μελτέμι, τους βόρειους ανέμους πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Περιοδική χώρα να ενισχύονται. Και καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται πλέον ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μείγμα σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, την ευκολία με την οποία μπορεί να υπάρξει μια δασική πυρκαγιά. Και αντίστοιχα, μετά, εάν εκδηλωθεί, την ταχύτητα με την οποία αυτή θα εξαπλώνεται και την ένταση η οποία θα έχει. Μπαίνουμε σε ένα διάστημα με πάρα πολύ κρίσιμες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Μπαίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε από αυτό, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Όχι, όχι. Δυστυχώς, εμείς την προειδοποίηση την οποία εκδώσαμε χθες πάμε μέχρι την Κυριακή. Δυστυχώς όμως τα μεσοπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και τουλάχιστον τις 20 του μήνα φαίνεται ότι τα μέσα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι όπως αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι υψηλότερες φαίνονται κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα. Έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, διότι δεν δίνουμε πολλές φορές προσοχή στις περιοχές της βόρειας χώρας σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Φαίνεται εκεί πέρα να διαμορφώνεται ένα πάρα πολύ επικίνδυνο σκηνικό σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες και μέσα στη βόρεια χώρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι συμπεριλαμβάνουμε και την περιοχή της Θράκης και του Εύρου, που στο παρελθόν έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Σωστά. Οπότε υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο διάστημα, μας λέτε, μας περιμένει. Θα φτάσουμε μέχρι 20 Ιουλίου. Οπότε, επειδή είχαμε και τον Ιούνιο που έκλεισε ως ο θερμότερος μήνας των τελευταίων δεκαετιών, κύριε Γιάνναρε, μπορεί στο τέλος του Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να μιλάμε το ίδιο και για αυτό το μήνα? Νομίζω πως δυστυχώς, εάν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας, ότι ναι, και ο Ιούλιος θα είναι ένας από τους θερμότερους των τελευταίων πολλών δεκάδων ετών στη χώρα μας. Εχθές, μάλιστα, εάν θέλουμε να δούμε και τη μεγάλη εικόνα για τον πλανήτη μας, δημοσιεύτηκαν και τα στοιχεία για τον Ιούνιο από την Υπηρεσία Κοπέρνικους για την παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ιούνιος του 2024 και σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ο 13ος πλέον διαδοχικός μήνας, στον οποίο η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας ήταν 1,5 βαθμό επάνω σε σχέση με την αντίστοιχη θερμοκρασία στην προβιομηχανική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε πλέον έναν ολόκληρο χρόνο όπου σταθερά φαίνεται ότι ξεπεράσαμε, ότι χάσαμε το στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει και το καλοκαίρι, γιατί είμαστε ήδη στις αρχές του δεύτερου μήνα, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Κύριε Γιάνναρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πολύ.